Θέλω να ευχαριστήσω το γιο μου και όλα τα παιδάκια που γνώρισα στην κλινική μας, είτε τα κατάφεραν είτε όχι, γιατί έχουν δημιουργήσει ένα ξεχωριστό χώρο στην καρδιά μου, που μου δίνει κάθε μέρα μία υπενθύμηση να είμαι ευγνώμων για αυτά που έχω και να είμαι πιο γενναία. Μηνύματα ζωής μέσα από τη συγκλονιστική κατάθεση ψυχής στέλνει η μητέρα με αφορμή τη σημερινή ημέρα που είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση του κοινού για τον καρκίνο στην παιδική και εφηβική ηλικία. Πριν 4 χρόνια, 4 μήνες και 12 ημέρες, ο γιος της νόσησε από παιδικό καρκίνο στην ηλικία των 5 χρονών. Αναγκαστήκαμε να συμβιώσουμε με αυτόν και με όσα δύσκολα και τραυματικά έφερε. Όμως κάθε μέρα που πέρασε από τότε είναι μια νίκη. Έχασε όλο τον ήπιο, δεν έβλεπε κανέναν φίλο, δεν μπορούσε να τρέξει, δεν είχε μαλλιά. Είχε μια πιο σημαντική δουλειά, να πάρει τη θεραπεία του και να γίνει καλά. Σαν υπάκουος στρατιώτης έκανε ό,τι του έλεγαν οι γιατροί και οι γονείς του και κάθε μέρα ζωγράφιζε γενναίους πολεμιστές να μάχονται με τέρατα και έπαιρνε τα φάρμακά του. Ο Δημήτρης, σαν υπάκουος στρατιώτης, έδωσε μάχες και κέρδισε, ενώ μια ουλή στο λαιμό και στο στήθος του του θυμίζει αυτές τις μάχες στην κλινική αιματολογίας ογκολογίας παιδών στο Παγνί, που ήταν το σπίτι του για 7 μήνες. Σήμερα πηγαίνει Τετάρτη Δημοτικού, ξέρει όλα τα γράμματα και τους αριθμούς, είναι ένας μικρός σοφός, παίζει μπάσκετ, πάει σε όλα τα πάρτι. Παίζει κάθε μέρα με φίλους, έχει πάρα πολλά μαλλιά και δεν παίρνει κανένα φάρμακο. Μόνο μία μικρή ουλή στο λαιμό και στο στήθος που έχει μείνει σαν παράσημο Ανδρείας του θυμίζει ότι όταν ήμουν μικρός έδωσα κάποιες μάχες στο Παγνί. Η κλινική αιματολογίας ογκολογίας παιδών στο Παγνί συμπληρώνει 35 χρόνια λειτουργίας. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν αντιμετωπιστεί 700 νέες περιπτώσεις καρκίνου σε παιδιά και εφήβους με διάρκεια παρακολούθησης κάθε ασθενή από 5 έως 25 έτη. Πραγματικά είναι σπουδαίοι, πρώτα ως άνθρωποι. Εμείς έχουμε σταματήσει να τους βλέπουμε σαν επιστήμονες, γιατί είναι η οικογένειά μας. Μπορεί να χαμογελάνε, αλλά όταν πάνε στο σπίτι τους, η καρδούλα τους ξέρει πώς το διαχειρίζονται. Το βλέπουμε, το αισθανόμαστε και αυτό μας κάνει να μην αισθανόμαστε καθόλου μόνοι. Όπως τονίστηκε σε συνέντευξη τύπου, η ίαση είναι εφικτή. 8 έως 9 στα 10 παιδιά με καρκίνο γίνονται εντελώς καλά, ενώ ο στόχος των ειδικών είναι μέσω των νέων καινοτόμων θεραπείων η ίαση να είναι εφικτή σε όλα τα παιδιά, στέλνοντας το μήνυμα της έγκαιρης πρόληψης. Η καλύτερη αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου είναι η έγκαιρη πρόληψή του και η επιβίωση είναι η πρώτη νίκη. Η ίαση είναι εφικτή των παιδιών με καρκίνο. Είναι μια νόσος η οποία μπορεί να ιαθεί σε ποσοστά, όπως ακούσατε, πραγματικά 80 και 90%. Έχουμε ευθύνη να ακολουθήσουμε το δρόμο που θα φέρει λιγότερο πόνο και λιγότερες έως καθόλου απώλειες. Η δύναμη της ψυχής τους, η γενναιότητά τους, το χαμόγελό τους δίνουν την όθηση σε όλους μας για την επίτευξη του απόλυτου και μοναδικού στόχου. Την ίαση κάθε παιδιού με καρκίνο με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν, πάνω από το 80% των παιδιών με καρκίνο που έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες θεραπείες στις αναπτυγμένες κοινωνίες αναμένεται να επιβιώσουν μέχρι την ενηλικίωσή τους. Περίπου 1 στους 530 νέους ενήλικες ηλικίας 20 και 39 ετών είναι επιζών από παιδικό καρκίνο. Σχεδόν 1 στους 10 επιζώντες μπορεί να εμφανίσει δεύτερη κακοήθεια μέσα σε 35 έτη μετά την αρχική διάγνωση.